Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα σήμερα. Καλά παιδιά ή ερωτική έλξη? Μου γράφει μια φίλη. Αγαπημένη Θέκλα, μετά από κάποιους μήνες αποχής, επέστρεψα και πάλι στο γνωστό πλέον σε όλους Tinder και βγήκα 2 ραντεβού. Για όσους ακούτε για πρώτη φορά τη λέξη Tinder, το Tinder είναι ένας ιστοτόπος γνωριμιών. Και τα 2 άτομα μου ζήτησαν γρήγορα να βγούμε και να γνωριστούμε από κοντά, πράγμα που θεώρησα καλό. Όντως είναι καλό κάποιος να θέλει να βγει νωρίς για ραντεβού και να μην το παρακρατάει μέσα στην εφαρμογή, γιατί βγαίνοντας για ραντεβού βλέπεις τον άλλο από κοντά, τον ακούς, έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα, βλέπεις και πώς είναι τα συναισθήματά σου, τι λέει η διαίσθησή σου, τι λέει τον gut instinct σου. Και γενικότερα δεν κινδυνεύεις να ερωτευτείς κάποιον άνθρωπο που δεν είναι αυτός που σου δείχνει όπως είναι διαδικτυακά. Εδώ να υπενθυμίσω τους κανόνες ασφαλείας όταν βγαίνουμε ραντεβού από το διαδίκτυο. Δίνουμε ραντεβού σε ένα μέρος που υπάρχει πολλής κόσμος, σε μια καφετέρια, σε ένα εστιατόριο. Πηγαίνουμε στο ραντεβού μόνοι μας ο καθένας, χωρίς να μπούμε στο αυτοκίνητο ενός ανθρώπου που συναντάμε για πρώτη φορά. Γίνεται το ραντεβού σε αυτό το δημόσιο χώρο, όπου εάν αισθανθούμε κίνδυνο, εάν δούμε ότι κάτι πάει χήνα, μπορούμε να φύγουμε με ασφάλεια. Αυτή η φίλη λοιπόν πήγε 2 ραντεβού από το Tinder. Με τον πρώτο δεν είχαμε ιδιαίτερη χημεία στα γραπτά μηνύματα. Περισσότερο κάναμε ο ένας τον άλλον κλασικές τυπικές ερωτήσεις, αλλά φάνηκε και στο ραντεβού σοβαρό και ευγενικό παιδί, μια εντός εισαγωγικών νορμάλ περίπτωση. Από μια καλή οικογένεια, με πτυχία, φιλόδοξο για το μέλλον, ένας άνθρωπος με υγιή πρότυπα και τρόπος ζωής. Στο δεύτερο ραντεβού με το άλλο άτομο, είναι ενδιαφέρον που τους λες άτομα και όχι πρόσωπα, γιατί όταν λέμε τη λέξη άτομο είναι έτσι πιο απρόσωπο, δεν υπάρχει το στοιχείο ότι βλέπουμε τον άλλο σαν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, σαν ένα πρόσωπο. Φυσικά μπορεί να είσαι και μαθημένη να λες τους ανθρώπους άτομα και όχι πρόσωπα. Στο δεύτερο ραντεβού ένιωσα από την αρχή μέσω των μηνυμάτων πιο έντονο το φλερτ και υπήρξε μεγαλύτερη ερωτική χημεία. Κατά τη διάρκεια του ραντεβού μου εξιστόρισε την ιστορία του. Παιδί χωρισμένο γονιών, με δύσκολα παιδικά χρόνια, ένας απλός ανειδίκευτος εργάτης, με υπέροχο βέβαια βλέμμα και καλή καρδιά, αλλά λαϊκό παιδί, πράγμα που έβγαινε ως προς τον τρόπο σκέψης, σε σημείο να υποβιβάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Δεν με έκανε να αισθανθώ ασφάλεια και εμπιστοσύνη ως προς το πρόσωπο του, άρα εδώ χρησιμοποιείς τη λέξη πρόσωπο, αλλά τον προσωποποίησες περισσότερο όσο το γνώρισες, ούτε είδα κάποιο μέλλον μαζί του, καθώς ψάχνω κάτι παραπάνω από μια ερωτική χημεία, οπότε επέλεξα μετά από το πρώτο ραντεβού να μην συνεχίσω την επικοινωνία, εξηγώντας το ότι διαφέρουμε στον τρόπο σκέψης. Και καλά έκανες που εξήγησες τον άνθρωπο αυτό για να ξέρει για ποιο λόγο επέλεξες να μην συνεχίσεις την επικοινωνία. Σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους. Με το πρώτο άτομο, το οποίο πάλι λες άτομο και όχι πρόσωπο, θα ξανακανονίσουμε να βγούμε, αλλά δεν αισθάνομαι κάποια έντονη ερωτική επιθυμία, ούτε ανυπομονησία για να τον δω. Βέβαια, μου εμπνέει ασφάλεια και εμπιστοσύνη και είμαι ο εαυτός μου μαζί του. Μήπως τελικά έχουμε υπερμεγεθύνει την ερωτική έλξη και αφήνουμε τα καλά παιδιά και κοιτάμε τα λάθος άτομα? Είμαι 31 και γενικά ποτέ δεν ερωτευόμουν την εμφάνιση του άλλου. Τέλος, μήπως ένα ραντεβού δεν φτάνει να αποκλείσεις ή να προχωρήσεις μια γνωριμία η οποία μάλιστα γίνεται και online? Έχω τη γνώμη ότι αν σε ένα ραντεβού δούμε κόκκινες σημαίες και παρατηρήσουμε στοιχεία τα οποία είναι αποτρεπτικά για τη δημιουργία σχέσης, ναι, μένουμε στο πρώτο ραντεβού και δεν πάμε σε δεύτερο. Αν όμως σε ένα πρώτο ραντεβού δεν δούμε κόκκινες σημαίες, αλλά δεν είμαστε και ιδιαίτερα ένθερμοι, δεν έχουμε ενθουσιαστική ιδιαίτερα, υπάρχουν καλά στοιχεία, τότε ναι, πάμε και σε ένα δεύτερο ραντεβού. Ο έρωτας έρχεται, πιστεύεις, με τον καιρό? Ναι, ο έρωτας έρχεται με τον καιρό, δεν έρχεται με την πρώτη ματιά και είναι ανησυχητικό όταν έρχεται με την πρώτη ματιά, το έχουμε ξαναπεί. Θέλω επιτέλους μια σχέση ειλικρινή με νιάξιμο, εμπιστοσύνη, που να με πάει μπροστά, αλλά θέλω φυσικά και έναν ερωτικό σύντροφο. Θα χαρώ πολύ να τοποθετηθείς επί του θέματος. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ
που μου έδωσες την ευκαιρία να τοποθετηθώ επί του θέματος. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι όλα απαραίτητα. Γι' αυτό το λόγο και είναι δύσκολο να συναντήσουμε και να επιλέξουμε έναν ταιριαστό ερωτικό σύντροφο. Γι' αυτό ίσως να χρειαστεί να φιλήσουμε πολλούς βατράχους προτού αυτός ο ένας που είναι να γίνει πρίγκιπας μεταμορφωθεί σε πρίγκιπα. Τι εννοώ με αυτό? Αν δεν λερώσεις τα χέρια σου, δεν θα μαγειρέψεις. Αναπόφευκτα, όταν μία γυναίκα ή και ένας άντρας βρίσκεται σε μία διαδικασία ανέβρεσης ταιριαστού συντρόφου ζωής, πρέπει να περάσει από διάφορες διαδικασίες. Να μιλήσει με πολύ κόσμο, να βγει πολλά ραντεβού, να κάνει κάποιες δοκιμές σχέσεων. Είναι αναποφευκτό. Δεν κάθεται κανείς μόνος του σε μία γωνία, δεν μιλάει με κανένα, δεν έχει καμία αλληλεπίδραση, καμία επικοινωνία, κανένα φλερτ και θα έρθει ως διαμαγείας το ταιριαστό πρόσωπο για να δημιουργήσει την τέλεια ερωτική σχέση. Χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να γνωρίσουμε κόσμο. Κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη διαδικασία γνωριμίας ανθρώπων δυσκολεύονται πάρα πολύ, μπερδεύονται, δεν ξέρουν πώς να αποφασίσουν αν ένα πρόσωπο είναι κατάλληλο για αυτούς ή όχι, και είναι σημαντικό όταν κάνουμε αυτή τη διαδικασία να ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε εμείς ήδη. Η φίλη που έστειλε την επιστολή λέει ότι βρίσκεται σε μια φάση ζωής που θέλει να βρει ένα σύντροφο που να της δώσει συναισθηματική ασφάλεια αυτή η σχέση, που να ταιριάζουν με αυτό το σύντροφο και πνευματικά και γνωστικά και ψυχικά και να φτιάξουν μια σχέση ζωής. Οπότε, εφόσον βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, που λέει ότι έκανε και αποχή από τον ιστοτόπο γνωριμιών και μετά επανήλθε, δεν είναι καλή ιδέα να σπαταλάει το χρόνο της μπαίνοντας στη διαδικασία να γνωρίζει ανθρώπους με τους οποίους υπάρχει ερωτική έλξη, υπάρχει ερωτική χημεία, αλλά δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει μία σχέση με διάρκεια. Εφόσον η φίλη αυτή που έστειλε την επιστολή και εφόσον πολλοί από εσάς μου γράφετε ότι βρίσκομαι σε μία φάση στην οποία ξέρω τι θέλω, ξέρω τι είδους ερωτικός σύντροφος είναι κατάλληλος για μένα, ξέρω τι θέλω ακριβώς από μία σχέση, έχουμε αυτά τα πράγματα στο μυαλό μας. Και εφόσον θέλουμε μία σχέση ζωής, ψάχνουμε για αυτά τα χαρακτηριστικά σε μια καινούρια γνωριμία που να μας βοηθήσουν να έχουμε μία σχέση ζωής. Εάν δεν υπάρχει ερωτική έλξη από την αρχή, έστω και η ελάχιστη ερωτική έλξη, είναι δύσκολο να δημιουργηθεί στην πορεία. Μία μικρή ερωτική έλξη μπορεί να μεγαλώσει και να γίνει μεγαλύτερη ερωτική έλξη. Καθόλου ερωτική έλξη από την αρχή, καθόλου ερωτική έλξη στο πρώτο ραντεβού, στο δεύτερο ραντεβού, δεν δίνει τα εχέγγυα για δημιουργία ερωτικής έλξης στο μέλλον. Φαίνεται ότι ο καθένας από μας έχει κάποια χαρακτηριστικά, βιολογικά και ψυχικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά, που τον κάνουν τον καθένα από μας να ελκύεται ερωτικά από συγκεκριμένους τύπους ανθρώπους και σωματότυπους και μυρωδιές ανθρώπων και χαρακτήρες και προσωπικότητες ανθρώπων. Δεν βρίσκουμε όλους τους ανθρώπους σεξι και εγωιτευτικούς και ελκυστικούς. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας υγιούς ερωτικής σχέσης, είτε πρόκειται για μακροχρόνια ερωτική σχέση, είτε για σύντομη ερωτική σχέση, να υπάρχει ερωτική έλξη. Όταν υπάρχει έντονη ερωτική έλξη από την αρχή, χωρίς να υπάρχουν άλλα στοιχεία συμβατότητας των δύο ανθρώπων, τότε είναι ανησυχητικό και μιλάμε συνήθως για ψυχοπαθολογική έλξη. Όταν υπάρχει συμβατότητα στον τρόπο σκέψης, στις αρχές, στις αξίες, αλλά δεν υπάρχει καθόλου ερωτική έλξη, τότε προχωρώντας το να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσουμε μια πλατωνική ερωτική σχέση που να μην μας βγαίνει το ερωτικό κομμάτι. Υπάρχει λόγος που ερωτικές σχέσεις ονομάζονται ερωτικές, γιατί δημιουργούνται με αιτία και αφορμή τον έρωτα. Είναι απαραίτητο το ερωτικό στοιχείο. Τώρα, το γιατί βρίσκουμε, αν κάποιοι από εμάς βρίσκουμε τα καλά παιδιά αποθητικά και τα κακά παιδιά ελκυστικά, αν είναι αυτό το στοιχείο και αν το βλέπουμε να,
να συμβαίνει συνέχεια, αν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που να είναι καλό παιδί, εντός αγωγικών όπως το βάζεις, και εγώ εντός αγωγικών θα το πω, και μας φαίνεται, οποιοδήποτε γνωρίζουμε είναι καλό παιδί, μας φαίνεται αποθητικός και δεν μας ελκύει ερωτικά, και οποιοδήποτε γνωρίζουμε που είναι κακό παιδί μας ελκύει ερωτικά, τότε σημαίνει ότι έχουμε εμείς μια συγκεκριμένη ψυχοπαθολογία που για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε θα μας κάνει καλό να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Ελπίζω να έχω απαντήσει στα ερωτήματα της φίλης. Καλή επιτυχία σε όσους βρίσκονται στη διαδικασία ανέβρεσης ταιριαστού ερωτικού συντρόφου. Εύχομαι. Και έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Ψάχνουμε για πρόσωπο, όχι για άτομο. Δίνουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να γνωρίσει καλά τους καινούριους ανθρώπους που γνωρίζουμε, και η ερωτική έλξη είναι εξίσου απαραίτητη με την ψυχοσυναισθηματική, πνευματική και αξιακή συμβατότητα. Ίσως είναι χρήσιμο για όσους δεν το έχετε παρακολουθήσει να παρακολουθήσετε το βίντεο της διαδικτυακής παρουσίασης του βιβλίου μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος» που κάναμε τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου πρόσφατα, γιατί εκεί έχουμε συζητήσει αρκετά για το θέμα του φλερτ. Την αγάπη μου σε όλους.